Αγαπητοί μας φίλοι, καλησπέρα. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Ευτυχισμένο το 2024. Πάνω απ' όλα, ο Ιατρικός Σύλλογος Κοζάνης σας εύχεται υγεία. Δεν μπορούμε να ευχηθούμε τίποτε άλλο. Και ευτυχία, αλλά πάνω απ' όλα υγεία. Για το πρώτο κομμάτι της ευχής μας, θα είμαστε συνέχεια μαζί σας για να σας ενημερώνουμε για θέματα που αφορούν την υγεία και ιδιαίτερα την πρόληψη. Σε αυτή μας την προσπάθεια, συμπαραστάτηση είναι το Top Channel που μας στηρίζει κάθε Τρίτη και προβάλλει τις εκπομπές μας και αναλαμβάνει όλη την επιμέλεια. Θα συμπορευτούμε και φέτος μαζί για το καλό της περιοχής μας. Θα ξεκινήσουμε την σημερινή μας τις εκπομπές του 2024 με ένα θέμα πολύ ενδιαφέρον και δεν θα μπούμε σε νόσους για να σας στεναχωρήσουμε. Θα ξεκινήσουμε αισιόδοξα με το πώς μπορεί να βοηθήσει η τεχνητή νοημοσύνη την ιατρική. Έτσι, θα σας δείξουμε ότι η ιατρική προχωράει, ότι ο κόσμος μπορεί να απαλλαγεί όσο το δυνατόν περισσότερο από τις ασθένειες. Στην προσπάθειά μας αυτή, καλεσμένος στη σημερινή μας εκπομπή, είναι ο κύριος Γιώργος Μπουζαλής. Γιώργο, καλησπέρα. Είναι τεχνολόγος, ακτινολόγος σε γνωστό διαγνωστικό κέντρο της περιοχής μας, της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης. Είναι στο Υγεία στην Πτελιομαΐδα. Χρόνια τον γνωρίζουμε, έχουμε ξανακάνει εκπομπή μαζί. Γιώργο, να σε καλωσορίσω, να σε ευχαριστήσω που δέχτηκες έτσι αυτή την πρόσκληση να κάνουμε αυτά τα ωραία θέματα που κατά καιρούς κάνουμε και να μας βοηθήσεις λίγο να καταλάβουμε την τεχνητή νοημοσύνη. Χρόνια πολλά και από μένα. Ευτυχισμένο το 2024. Ό,τι καλύτερο εύχομαι στον καθένα. Και υγεία πάνω απ' όλα. Πάνω απ' όλα υγεία. Πριν ξεκινήσουμε, λίγο θέλω, εντάξει, τις βασικές συστάσεις τις έκανα, λίγο στη διαφάνεια, στην πρώτη διαφάνεια, τις δύο τελευταίες σειρές λίγο να μας εξηγήσεις για την, κάποιες εξειδικεύσεις, τι είναι. Ωραία, λοιπόν, εγώ ήμουν εκλεγμένος σε έναν οργανισμό, διεθνή οργανισμό τεχνολόγων ακτινολόγων για 3 χρόνια και είχα τη θέση των διεθνών σχέσεων. Και επίσης είμαι ο εκπρόσωπος του οργανισμού αυτού στην Ελλάδα εδώ και αρκετά χρόνια. Από ό,τι βλέπω, από ό,τι παρακολουθούσα στο LinkedIn, είχατε κάνει πάρα πολλά πράγματα, έτσι, ναι, ναι, σε αυτόν τον οργανισμό. Έχουμε κάνει διάφορα webinars, είναι στο ίντερνετ διάφορα σεμινάρια, τα οποία ήταν στα ελληνικά. Είναι το ετήσιο συνέδριο, τον Ιούνιο ήμουνα στο Τορόντο για μία εβδομάδα που είναι το ετήσιο συνέδριο εκεί. Είναι πολύ ενεργός οργανισμός παγκοσμίως και είναι από τους πιο δυνατούς που αφορούν στη μαγνητική τομογραφία. Και την Ελλάδα την αντιπροσωπεύεις τουλάχιστον μέχρι πρότινος εσύ. Ναι. Και φέτος τώρα το 2024 έχει δημιουργηθεί μια ομάδα. Είμαστε στη διαδικασία να γίνουμε επίσημα και το chapter, το παράρτημα στην Ελλάδα με αρκετούς Έλληνες ερευνητές και μεταδιδακτορικούς ερευνητές που είναι στο εξωτερικό και θέλουν να συμμετέχουν στον οργανισμό αυτό στην Ελλάδα. Και η δεύτερη σειρά, για να δούμε τι σημαίνει αυτό. Λοιπόν, εγώ έχω ένα συμβόλαιο με τη Siemens της Γερμανίας και ο ρόλος μου είναι να μπορώ να βοηθήσω έτσι ώστε τα μηχανήματα να γίνουν ακόμα πιο εύχρηστα, πιο ευέλικτα. Κάνουμε ανά 2-3 μήνες κάποια, μέχρι τον Οκτώβριο κάναμε διαδικτυακά κάποιες ομιλίες μεταξύ μας, έτσι ώστε να τους βοηθήσω να γίνουν ακόμα πιο εύχρηστα τα μηχανήματα, να αλλάξουν πράγματα, ειδικά στο μαγνητικό τομογράφο αλλά και στον αξονικό, και να μπορώ να βοηθήσω ακόμη περισσότερο τους συναδέλφους μου να κάνουν καλύτερα τη δουλειά τους. Και τώρα τον Οκτώβριο ήμουνα και στα κεντρικά της Siemens, εκεί που γίνεται όλη η έρευνα για τους καινούριους μαγνήτες που δεν έχουν ακόμη
κυκλοφορήσει. Ναι, σε 5-6 χρόνια, πιστεύω. Μάλιστα. Να προχωρήσουμε τώρα στην τεχνητή νοημοσύνη. Βασικά, να δούμε τα είδη της απεικόνησης και πώς μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη να βοηθήσει σε αυτά. Πολύ ωραία. Και μάλλον, τι είναι η τεχνητή νοημοσύνη? Λοιπόν, το ακούμε, είναι ένας όρος που τον ακούμε συνέχεια, έτσι δεν είναι? Συνέχεια. Έτσι ακριβώς. Ουσιαστικά δεν έχουμε φτάσει στο σημείο να έχουμε τεχνητή νοημοσύνη. Ακόμα είμαστε στο σημείο όπου εκπαιδεύουμε τις βάσεις δεδομένων, έτσι ώστε να μάθουν, να πάρουν δεδομένα δηλαδή, τα οποία θα τους βοηθήσουν αυτά τα δεδομένα να μπορούν να βγάζουν ένα αποτέλεσμα το οποίο είναι αξιόπιστο. Και σε μεγάλη ταχύτητα, φυσικά, σε πολύ γρήγορη ταχύτητα. Άρα, ουσιαστικά, αυτή τη στιγμή βάζουμε εικόνες, ας το πούμε από τη μεριά της ακτινολογίας, βάζουμε εικόνες, εκπαιδεύουμε τα μοντέλα μας, έτσι ώστε να μάθουν το τι είναι αυτό που κάνουμε. Δηλαδή, είναι ένα σκύλος, είναι ένας άνθρωπος, τι είναι? Μάλιστα. Να δούμε λίγο τα είδη της απεικόνησης, έτσι να τα αναφέρουμε. Ωραία. Οπότε, στην ακτινολογία έχουμε τις ακτινογραφίες, τον υπέρηχο, την υπέρηχοτομογραφία, την αξονική τομογραφία, τη μαγνητική τομογραφία, το σπινθυρογράφημα, το PET scan. Αυτά είναι τα πιο σημαντικά, τα οποία είμαστε στο σημείο όπου εκπαιδεύουμε αυτή τη στιγμή. Και το PET scan είναι τα τελευταία χρόνια έχει μπει... Πολύ διαδεδομένο, ναι. Και αρχίζει να γίνεται πολύ ρουτίνα. Σημαντικό. Όχι ρουτίνα, αλλά στην ογκολογία το βλέπουμε πολύ, πολύ συχνά. Και ας πούμε παλιά έπρεπε κάποιος ασθενής από την Κοζάνη να φύγει Αθήνα να το κάνει. Μπράβο. Τώρα υπάρχουν αρκετά κέντρα, έχει εξελιχθεί και αυτό, έτσι δεν είναι? Ναι, ναι, ακριβώς. Και το ζητάνε πλέον και οι γιατροί, γιατί είναι κάτι πολύ σημαντικό. Έχει αξιόπιστα αποτελέσματα, έχει μεγάλη ακρίβεια και ευαισθησία στην απεικόνηση, οπότε μας βοηθάει πάρα πολύ. Ναι. Και ειδικά στην ογκολογία. Έχει άλλες εφαρμογές πέρα της ογκολογίας? Έχει κάποια πράγματα στο Αλτσχάιμερ, στην άνοια, για τον εγκέφαλο ειδικά. Έχει καλά αποτελέσματα. Αν συνήθως τώρα τα βλέπουμε σε προχωρημένη κατάσταση, μπορούμε όμως να τα δούμε και άλλες μεθόδους. Ναι, κυρίως όμως στην ογκολογία. Απλά επειδή έχουμε μάθει, μήπως έχει και άλλες εφαρμογές και αφήνουμε κενό ενημέρωση. Αρκετά, ειδικά ερευνητικά στο Αλτσχάιμερ. Μάλιστα. Για να συνεχίσουμε. Αυτά έχουν τώρα ακτινοβολία? Λοιπόν, την ερώτηση την έκανα γιατί όλοι θα αναρωτηθούν αυτό. Ακτινοβολία έχει απλή ακτινογραφία, όπως το καταλαβαίνουν όλοι. Έχει αξονική, έχει το σπινθυρογράφημα, γιατί λαμβάνουμε ένα ραδιενεργό υλικό, το οποίο όμως έχει μικρό χρόνο ημίσια ζωής. Και φυσικά έχει και το PET scan, το οποίο έχει επίσης πολύ μικρό χρόνο ημίσια ζωής, οπότε σημαίνει ότι φεύγει σύντομα από τον οργανισμό μας. Ο υπέρηχος δουλεύει με υπερήχους, ναι, και η μαγνητική τομογραφία με ραδιοκύματα. Οπότε αυτά είναι. Βέβαια, είναι όλα θέμα το πόσο σημαντικό είναι τα δεδομένα που θα πάρουμε για να βοηθήσουμε τον ασθενή. Οπότε είτε έχει μεγάλη ακτινοβολία είτε όχι, ανάλογα. Βέβαια τα καινούργια συστήματα έχουν πολύ μικρή ακτινοβολία γιατί έχουν μεγάλη ευαισθησία. Οπότε ακόμα και μία αξονική πλέον δεν έχει τόσο μεγάλη επίδραση στον οργανισμό μας. Αυτό το είχαμε πει έτσι και σε προηγούμενες εκπομπές, σε προηγούμενη που είχαμε κάνει, ότι πλέον η ακτινογραφία δεν έχει την ακτινοβολία που είχε παλιά. Ακριβώς. Δεν είναι πιο ασφαλή. Βέβαια, ακτινοβολία δεν θα έχει ο υπέρηχος, γι' αυτό και σε καταστάσεις όπως η εγκυμοσύνη γίνεται σχεδόν, μπορούμε να το κάνουμε όποτε θέλουμε. Το ίδιο και στη μαγνητική τομογραφία. Τώρα εδώ έχουμε στην παρουσίασή μας ένα έμβριο, το οποίο μπορούμε να το απεικονίσουμε πάρα πολύ. Α, για να το δούμε, ναι, έμβριο, ναι. Μπορούμε να δούμε αρκετές παθήσεις ενός εμβρίου, ακόμα και καρδιά πλέον. Υπάρχει τρόπος να δούμε και την καρδιά ενός εμβρίου. Ναι.
Και είναι ασφαλέ. Ναι, ασφαλή, είναι απόλυτα ασφαλή. Ασφαλή. Ακόμα και το σκιαγραφικό που μπορεί να πάρει. Συνήθως δεν θα το χρησιμοποιήσουμε, ναι, εκτός αν είναι κάτι πολύ σημαντικό, το οποίο όμως είναι τόσο μικρή ποσότητα που θα αποβληθεί άμεσα. Μάλιστα. Τα άλλα βέβαια, εντάξει, έχουν ακτινοβολία. Για να δούμε, να συνεχίσουμε έτσι, να δούμε τη σχέση της τεχνητής νοημοσύνης με την απεικόνηση και την αξιοπιστία που μπορεί να έχει. Ωραία, για οπότε... να δούμε λίγο, να τα πάρουμε ένα-ένα. Τώρα, θα δούμε κάποιες εικόνες. Η πρώτη εικόνα είναι μια ακτινογραφία ενός παιδιού. Το οποίο ο πατέρας του παιδιού είναι ο δημιουργός του προγράμματος της εταιρείας αυτής της Κουιμπίμ. Το παιδί είχε βήχα, πήγανε στο νοσοκομείο, κάνανε την ακτινογραφία. Επειδή όμως ήταν αρκετά σοβαρό, ο πατέρας αποφάσισε να βάλει τα δεδομένα αυτά στο πρόγραμμα και του έβγαλε αμέσως ότι υπάρχει πνευμονία. Δηλαδή, το ποσοστό της πνευμονίας ανεβαίνει πάρα πολύ. Οπότε, πιθανότατα, το σημείο εκείνο που κοκκινίζει αρκετά είναι εδώ πέρα δηλαδή, αυτό το σημείο. Έχει μεγάλες πιθανότητες να υπάρχει πνευμονία εκεί πέρα. Ο αλγόριθμος δηλαδή του προγράμματος αυτού το εντόπισε πάρα πολύ γρήγορα. Δηλαδή, για να το πούμε λίγο έτσι λίγο πιο αναλυτικά, για να το καταλάβουν οι τηλεθεατές μας. Έβαλε κάποια δεδομένα. Την ακτινογραφία. Έδωσε στο μηχάνημα, γι' αυτό... Ουσιαστικά έγινε να πούμε ότι έβαλε ένα μηχάνημα να σκεφτεί. Του έδωσε κάποια στοιχεία και το οδήγησε να βγάλει συμπεράσματα. Mm-hmm. Για να δούμε λίγο. Λέει Λάγκ και από κάτω την ακτινογραφία. Τι δεδομένα έχει βάλει ο μπαμπάς, μπορούμε να τα δούμε. Ο πατέρας... Ή να μας τα πεις, δεν φαίνεται. Ναι, ο πατέρας έχει βάλει... Ο πατέρας, έχουμε βάλει τα δεδομένα αυτά στο υπολογιστή, στη βάση δεδομένων του υπολογιστή. Η απλή ακτινογραφία δηλαδή, τα βάλαμε τα δεδομένα. Και οι αλγόριθμοι, αυτά δηλαδή που τα δεδομένα που έχουμε δώσει μέχρι στιγμή στο πρόγραμμα αυτό, υπήρχαν δεδομένα τα οποία αφορούσαν και μία πνευμονία. Ναι. Βάζοντας τα δεδομένα, την ακτινογραφία, στο αλγόριθμο αυτό, στο πρόγραμμα, κατάφερε το πρόγραμμα να εντοπίσει ότι στο συγκεκριμένο σημείο υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλες πιθανότητες να υπάρχει πνευμονία. Πνευμονία. Α, μπράβο. Δηλαδή, όπως μας μαθαίνανε εμάς έτσι στο πανεπιστήμιο, ότι την πνευμονία θα τη δείτε όταν αρχίζει να γίνεται πιο άσπρη η ακτινογραφία, όταν έχει αυτά τα αλφα-β χαρακτηριστικά. Τα βάλαμε αυτό στο μηχάνημα και όπως βλέπω στο τέλος, ο δημιουργός, να μην τον λέμε ο μπαμπάς πλέον, έχει βάλει ένα φάσμα. Από μηδέν το πράσινο, αυτόματα. Ναι, έχει βάλει έτσι... Το νορμάλ ότι είναι το πράσινο, το πράσινο και το κόκκινο το παθολογικό. Το παθολογικό. Έτσι, ας πούμε, όπως θα έγραφε ο ακτινολόγος. Βλέπω αυτό, βλέπω εκείνο και σύμφωνα με τα παραπάνω υπάρχει κάποια θολερότητα που μπορεί να μας δώσει, μπορεί να μας δώσει πνευμονία. Έτσι. Τώρα, αυτό είναι λίγο πιο στανταρισμένο, έτσι, στο μηχάνημα. Ακόμα είμαστε στην εκμάθηση, αλλά είναι ένα πολύ σημαντικό βοήθημα για τον ακτινολόγο να πάρει πιο γρήγορες αποφάσεις, να έχει περισσότερα δεδομένα στα χέρια του, έτσι ώστε να κάνει και την καλύτερη απόφαση και πιο γρήγορη. Ναι. Δηλαδή, του λέει ότι δεν είναι normal, ότι δεν είναι normal, γιατί αν ήταν normal θα ήταν προς το πράσινο. Να βλέπουμε λίγο και μπράβο, αν ήταν ένα normal θα ήταν προς το πράσινο, ενώ το μη φυσιολογικό είναι το abnormal που είναι προς το κόκκινο. Έτσι, οπότε βλέπουμε ότι το σημαδάκι βγαίνει προς το παθολογικό τμήμα. Να γίνεται πορτοκαλί ακριβώς ναι. Και κάνει διάφορες συστάσεις αριστερά που λέει για πιθανή πνευμονία, εφύσιμα. Και ακριβώς. Και έτσι όντως θα βοηθούσε τον ακτινολόγο να πάρει πολύ πιο εύκολα κάποιες... Έτσι, απόφαση και πιο γρήγορα, πιο στανταρισμένα.
Ναι. Δεν τον έχει αντικαταστήσει όμως. Όχι, σε καμία περίπτωση. Γιατί αν θα δείτε στο κάτω μέρος, λέει πνευμονία, εμφύσιμα, ίνωση. Αυτό θα το αποφασίσει ακριβώς ο ακτινολόγος. Ακριβώς. Είναι ένα σημαντικό εργαλείο, ένα σύν στην, στα εργαλεία που έχει ο ακτινοδιαγνώστης, αλλά την τελική απόφαση φυσικά θα την έχει ο ακτινοδιαγνώστης. Θα την έχει, ναι. Έτσι, για να βάζουμε και τα πράγματα στη θέση τους και να μην... Όχι, όχι, να... ακόμα δεν είμαστε... Δεν θα μας αντικαταστήσουν στη δική μας φουρνιά. Τουλάχιστον οι μηχανές δεν θα αντικαταστήσουν το γιατρό. Πιστεύω και στις σε πολλές πάντα άλλες. Χρειάζεται. Φυσικά. Το μάτι του ανθρώπου, το ανθρώπινο μάτι είναι πολύ πολύ καλύτερο από ότι μια μηχανή, όσο και αν την έχουμε εκπαιδεύσει. Ωραία, πάμε να δούμε τώρα με τον υπέρηχο. Ωραία, και δίπλα είναι ένα στηροειδής. Εδώ ουσιαστικά έχουμε ο υπέρηχος αυτός θα μας δώσει κάποια δεδομένα στο πλάι, τα οποία είναι σύμφωνα με τη μορφολογία, με τη σύσταση, με την ένταση του ευρήματος το οποίο θα κυκλώσουμε. Ουσιαστικά κάνουμε ένα ROI, ένα Region of Interest, το οποίο θέλουμε εμείς να μας δώσει κάποια δεδομένα το ίδιο το μηχάνημα, ο ίδιος ο υπέρηχος. Ναι. Δηλαδή ορίζουμε την περιοχή που μας ενδιαφέρει. Ακριβώς. Ορίζει ο γιατρός, ο ακτινοδιαγνώστης πάλι. Ο ακτινοδιαγνώστης, ναι. Ποια περιοχή θέλει να δει και... Και ουσιαστικά είναι από μόνο του το μηχάνημα θα μαρκάρει αυτή την περιοχή, θα καταλάβει την ένταση που έχει το εύρημα αυτό και θα κάνει τις ανάλογες συστάσεις, σύμφωνα με την ένταση του σήματος που μας δίνει ο υπέρηχος, σύμφωνα με τη μορφολογία, σύμφωνα με κάποια δεδομένα, τα οποία έχει εκπαιδευτεί πάλι, έχει τη βάση δεδομένων πάλι ο υπέρηχος μέσα. Ναι. Δεν είμαστε σε ένα εξωτερικό πρόγραμμα αυτή τη φορά, είναι πάνω στον υπέρηχο το πρόγραμμα αυτό. Θα μας δώσει τα κατάλληλα δεδομένα και τις κατάλληλες προτάσεις. Από εκεί και πέρα είναι στην ευχέρεια του ακτινοδιαγνώστη να αποφασίσει πάλι και να κρίνει ποιο είναι το αποτέλεσμα. Ναι. Μάλιστα. Για να δούμε πώς προχωράμε μετά. Λοιπόν, τώρα, εδώ έχουμε στην πρώτη μας εικόνα μία μαγνητική καρδιάς. Μάλιστα. Το πρόγραμμα αυτό είναι ένα εξωτερικό πρόγραμμα, το οποίο πάλι αναγνωρίζει αυτόματα τα τυχώματα της καρδιάς, μπορεί να αναγνωρίσει το πώς πάλεται η καρδιά και να μας δώσει ένα κλάσμα εξώθησης, ένα ejection fraction που λένε οι καρδιολόγοι, με πολύ αξιόπιστα αποτελέσματα. Φυσικά μπορεί ο ένας καρδιολόγος, ένας ακτινοδιαγνώστης να αλλάξει τα δεδομένα αυτά, να τα προσαρμόσει αν θεωρεί ότι πρέπει να αλλάξουν, αλλά ουσιαστικά είναι ένα πολύ γρήγορο εργαλείο το οποίο θα μας δώσει άμεσα αποτελέσματα, άμεσες μετρήσεις και μπορεί εύκολα μετά ο γιατρός να γράψει το πόρισμα της μαγνητικής τομογραφίας της καρδιάς. Τώρα εντάξει, λέω, έχει εφαρμογή στα ισχυμικά επεισόδια, θα μπορούσε να βοηθήσει για να δούμε την κινητικότητα εκείνη την ώρα ή... Ναι, άμεσα, δηλαδή είναι τόσο γρήγορο το software αυτό, το οποίο πολύ άμεσα θα σου δώσει αποτελέσματα και θα δει την... όπως είπαμε, το injection fraction, το κλάσμα εξώθησης, ακριβώς, θα μας δώσει δεδομένα άμεσα. Βέβαια, τώρα καθώς γίνεται η μαγνητική, μέχρι να πάνε τα δεδομένα αυτά στο πρόγραμμα και να τα αναλύσει, το έμπειρο μάτι ενός γιατρού, θα δει αμέσως αν υπάρχει κάποια ίνωση, αν υπάρχει κάποια ολή στο μυοκάρδιο, οπότε θα είναι άμεσο και το πόρισμα, δηλαδή μπορεί ένας γιατρός να κρίνει άμεσα εκείνη τη στιγμή και να πει ναι, είμαστε σε αυτό το κομμάτι, θα προχωρήσουμε έτσι. Μάλιστα. Και αυτό μεγάλο, γιατί είναι, ναι, ναι. Μεγάλο επίτευγμα, γιατί τώρα έπρεπε να περιμένουμε να κάνουμε στεφανιογραφία. Μπράβο. Ήταν λίγο πιο... Και στον υπέρηχο που κάνουν οι καρδιολόγοι, ενώ τώρα με τη μαγνητική τομογραφία καρδιάς, έχουμε πολλά περισσότερα δεδομένα στα εργαλεία ενός καρδιολόγου ή ενός ακτινοδιαγνώστη για να μπορέσει άμεσα να βοηθήσουμε. Ειδικά τώρα με το COVID, εγώ συνάντησα, επειδή κάνουμε μαγνητική τομογραφία εδώ και 3,5 χρόνια, συνάντησα αρκετούς ασθενείς, ακόμα και σε νέα ηλικία, σε μικρή ηλικία, να έχουν ίνωση, να έχουν μία ολή στο μυοκάρδιο λόγω του COVID. Και να μην την είχαν αντιληφθεί.
Είχανε πόνους, είχανε συμπτώματα, πήγαν νοσοκομείο, νοσηλεύτηκαν, είχαμε τέτοια περιστατικά στο ιατρείο μας. Ναι, δυστυχώς, το COVID μας επέφερε πολλά πράγματα. Αλλά ναι, υπάρχουν πάρα πολλά εργαλεία, ακόμα και στην μαγνητική καρδιάς και στην αξονική επίσης, τα οποία πολύ γρήγορα και άμεσα θα σου δώσουν ένα καλό αποτέλεσμα. Μάλιστα. Ακόμα και στον εξοκυτάριο όγκο που μετράνε κάποιοι γιατροί δεδομένα πάνω στο μυοκάρδιο για να δούμε την ποιότητα του μυοκαρδίου, του μη, ακόμα και εκεί μπορούν πολύ γρήγορα και άμεσα να έχουμε αποτελέσματα. Δίπλα επίσης εδώ έβαλα δύο εικόνες που είναι σε μαγνητική προστάτη. Άλλη μία νόσος που... Έτσι. Που είναι ειδικά για τους άντρες. Ναι. Πάρα πολύ γρήγορα πάλι μπορούμε να εντοπίσουμε. Τα δεδομένα τα προσθέτουμε. Γίνεται η εξέταση, η μαγνητική τομογραφία του προστάτη. Βάζουμε τα δεδομένα στο πρόγραμμά μας και πολύ εύκολα και γρήγορα μπορούν να βγουν καμπύλες, μπορούν να βγουν δεδομένα, νούμερα τα οποία θα βοηθήσουν έναν ακτινοδιαγνώστη να πάρει τις κατάλληλες αποφάσεις και να δει αν όντως είναι μία προστατίτιδα, ας πούμε, ή αν είναι ένας καρκίνος του προστάτη. Είναι πολύ σημαντικά εργαλεία, γιατί μας δείχνουν, βγάλουν κάποιες καμπύλες, γίνουν κάποια νούμερα τα οποία βοηθάνε πάρα πολύ. Κάποια ιστογράμματα βοηθάνε πάρα πολύ στην τελική απόφαση του γιατρού. Μάλιστα. Να προχωρήσουμε παρακάτω. Σε άλλη εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης. Ωραία. Λοιπόν, εδώ έχουμε στις πρώτες τέσσερις εικόνες, μία αξονική τομογραφία θώρακα, το οποίο εδώ πέρα μπορούμε να εντοπίσουμε κάποια ευρήματα πάλι. Το software το οποίο έχουμε δώσει τα δεδομένα, πάρα πολύ γρήγορα, όπως βλέπετε, κοκκινίζει κάποιες περιοχές, το οποίο δεν επιτρέπει. Είναι εύκολο για έναν ακτινοδιαγνώστη να πάει το μάτι του κατευθείαν εκεί και να πει εδώ πέρα, δεν θα το χάσω δηλαδή. Δεν θα είναι κάτι το οποίο θα διαφύγει της προσοχής του, όσο κουρασμένος να είναι, όσο και γρήγορα να βλέπει κάποιες εικόνες. Οπότε, πολύ εύκολα το πρόγραμμα θα βοηθήσει το γιατρό και θα είναι ακόμη πιο αξιόπιστο το πόρισμα ακριβώς. Δίπλα έχουμε μία μαστογραφία. Και εδώ το ίδιο, βάζουμε τα δεδομένα στο database, στη βάση δεδομένων του προγράμματος, μέσω της μαστογραφίας που έχει γίνει. Άμεσα κοκκινίζει την περιοχή, βοηθάει πάλι το γιατρό, μας δίνει κάποιες προτάσεις από κάτω, όπως βλέπετε, ότι πιθανότατα αν υπάρχει κάτι παθολογικό, οπότε ο γιατρός μπορεί να το ελέγξει ακόμη περισσότερο, να γίνει μία βιοψία, να βοηθήσουμε γρήγορα την εξεταζόμενή μας να πάρει γρήγορες αποφάσεις και να κινηθεί άμεσα για να προλάβει το οτιδήποτε. Τώρα εδώ που είπες, ίσως αυτό θα βοηθούσε και πιο πολύ και τους άντρες, έτσι. Γιατί ο καρκίνος του στήθους υπάρχει στους άντρες και είναι και πολύ επιθετικός. Οπότε, αν βάλεις κάποια δεδομένα εκεί, σε ένα χώρο που δεν υπάρχει τόση εμπειρία, νομίζω ότι θα είναι πολύ σημαντικό. Ίσως να βοηθήσει πολύ περισσότερο εκεί, γιατί αν τύχει είναι από τους δύσκολους, έτσι δεν είναι. Είναι δύσκολη η εξέταση, ναι. Ειδικά στους άντρες είναι αρκετά πιο δύσκολο, οπότε τα δεδομένα θα είναι αρκετά καλά και ασφαλή. Η ευαισθησία, η αξιοπιστία των δεδομένων θα είναι αρκετά καλύτερη. Και εδώ στην ακτινογραφία θώρακος, τι κοκκινίζει? Ουσιαστικά αυτό εδώ πέρα στην είναι... αξονική τομογραφία, συγγνώμη. Είναι μία ίνωση από ό,τι βλέπω, το οποίο όμως μας δίνει κάποια δεδομένα για να μπορέσει ο ακτινοδιαγνώστης ουσιαστικά να τα λάβει υπόψη του. Τώρα βλέπουμε βέβαια μία αξονική που είναι με σκιαγραφική ουσία, με τη χορήγηση σκιαγραφικής ουσίας. Οπότε εύκολα μπορεί να πάρει τις αποφάσεις του ο γιατρός και να γράψει το πόρισμα. Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν,
Να προχωρήσουμε λιγάκι στον τρόπο που εκπαιδεύουμε τα συστήματα. Οπότε τώρα αυτό που βλέπουμε, η διαφάνεια αυτή, είναι ουσιαστικά ότι γίνεται η εξέταση της αξονικής στην προκειμένη περίπτωση. Παίρνουμε τα δεδομένα, τα βάζουμε σε μία βάση δεδομένων. Ξεκινώντας από την αρχή, στην αρχή, βλέπουμε ότι γίνεται η αξονική τομογραφία. Ακριβώς. Ωραία. Μετά, αφού παίρνουμε αυτές τις τομές που όλοι είμαστε εξοικειωμένοι με αυτές, έτσι και οι ασθενείς και όλοι βλέπουμε, αυτές τις τομές τι τις κάνουμε? Ωραία. Αυτό τώρα ουσιαστικά στέλνουμε τα δεδομένα εμείς στο software αυτό, στο πρόγραμμα. Στο πρόγραμμα. Και αρχίζει η ανάλυση. Μάλιστα. Αρχίζει η ανάλυση με ποιον τρόπο? Έχουμε δύο βελάκια. Έτσι. Ναι. Το πρώτο βελάκι πάνω. Ουσιαστικά εδώ πέρα τώρα αυτό που κάνει το software είναι να χωρίσει την κάθε τομή, την κάθε εικόνα και με την κάθε εικόνα στο δεύτερο πακετάκι που έχει 4 εικόνες, εκεί πέρα ουσιαστικά θα αρχίσει να κάνει αναγνώριση των δεδομένων. Μάλιστα. Οπότε αναγνωρίζει αν υπάρχει κάτι παθολογικό και με αυτόν τον τρόπο θα μας δώσει ένα τελικό αποτέλεσμα στη μία εικόνα που υπάρχει, δεξιά μας, θα μας δώσει ένα αποτέλεσμα το οποίο θα μας δώσει και τις προτάσεις αντίστοιχα. Οι προτάσεις φαίνονται εκεί που λέει το TB score αυτό? Ναι, ναι, ακριβώς. Δηλαδή σε αυτό τον ασθενή θέλουμε να δούμε αν έχει φυματίωση, έτσι δεν είναι? Μπράβο, ναι, ναι. Από ό,τι βλέπω. Ακριβώς. Ωραία. Που δεν είναι και εύκολο να γίνει και μια τέτοια διάγνωση. Ναι, και θα βοηθήσει, θα είναι ένα έξτρα εργαλείο, μια έξτρα πρόταση στον ακτινοδιαγνώστη που δεν αντικαθιστά φυσικά, που θα συμπληρώσει το παζλ των εργαλείων που έχει για να πάρει μια γρήγορη και σωστή απόφαση. Όλα επίσης παρακάτω, θα δούμε ένα συνολικό όγκο των πνευμόνων και από εκεί πάλι, αν θα δείτε, έχει πάρει σε ένα μοτίβο ουσιαστικά, είτε αυτό είναι κίτρινο, που είναι η μορφολογία, είτε είναι με χρωματισμό, το οποίο είναι ουσιαστικά η ένταση του σήματος που παίρνουμε εμείς από την αξονική, το απεικονίζει με χρώμα για να μπορέσει ακόμα πιο εύκολα το ίδιο το σύστημα να το αντιληφθεί, αλλά να το απεικονίσει, να το δει και ο γιατρός για να μπορέσει να γράψει το πόρισμα. Και φυσικά παρακάτω υπάρχουν και τα δεδομένα αυτά, τα οποία είναι εξοικειωμένοι οι γιατροί, έτσι ώστε να ξέρουν ποιο είναι το normal και το παθολογικό. Σύμφωνα με τα δεδομένα που υπάρχουν από την εκάστοτε είτε ακτινολογική είτε πνευμονολογική εταιρεία που έχουν από τις έρευνες που έχουν γίνει μέχρι τώρα. Αυτό που έδειξες το κάτω είναι το bead είναι τα ιστογράμματα, έτσι. Ναι. Να πούμε στους τηλεθεατές ότι το μπλε είναι το φυσιολογικό και το κόκκινο Το παθολογικό. Οπότε αυτό είναι στατιστικό και είναι εμφανές, ας πούμε. Μπορεί να μας βοηθήσει. Ναι. Όλα αυτά είναι εργαλεία, είναι έξτρα δεδομένα τα οποία μπορεί να λάβει υπόψη του ένας γιατρός για να πάρει την τελική του απόφαση. Μάλιστα. Πριν συνεχίσουμε, να προχωρήσουμε φίλοι μας στο καθιερωμένο διαφημιστικό διάλειμμα και στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας συνεχίζουμε την ενδιαφέρουσα αυτή προσέγγιση στην τεχνητή νοημοσύνη. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας, φίλοι μου, συνεχίζουμε με αυτό το φαντάζομαι πολύ ενδιαφέρον θέμα και ευχάριστο. Βλέπετε ότι έχουμε περισσότερα εργαλεία για να προσεγγίσουμε τις νόσους. Για να συνεχίσουμε, Γιώργο. Πολύ ωραία. Λοιπόν, να πάμε στην επόμενη διαφάνεια. Ναι. Ουσιαστικά αυτός είναι ο τρόπος που εκπαιδεύουμε τις βάσεις δεδομένων μας. Είναι λίγο μπερδεμένο, το καταλαβαίνω. Αρκετά. Είναι ένα χάος. Ένα χάος. Παρ' όλα αυτά,
όλα αυτά τα διαφορετικά χρώματα και τα μοτίβα είναι η εκπαίδευση των software, των προγραμμάτων, το οποίο στη συγκεκριμένη περίπτωση εδώ πέρα είναι πράσινο, από μαύρο ξεκινάει, φτάνει πράσινο, κόκκινο, έχει διάφορα χρώματα όπως βλέπετε. Mm-hmm. Αυτό αφορά το σκιαγραφικό που δίνουμε στους όγκους και βλέπουμε το πώς συμπεριφέρονται. Οπότε βάσει της συμπεριφοράς των όγκων βγάζουμε αυτά τα χρώματα και όπως βλέπετε τώρα εδώ μιλάμε για χιλιάδες χρώματα. Όλα αυτά είναι ο συνδυασμός τους, θα βγάλει το τελικό αποτέλεσμα. Μάλιστα. Οπότε γι' αυτό όπως είπα και στην αρχή, είμαστε ακόμα στην εκμάθηση, ακόμα εκπαιδεύουμε τις μηχανές έτσι ώστε να καταλάβουν τον τρόπο που απεικονίζουμε κάτι, είτε όπως είπα είναι ένα σκύλος, είναι ένας άνθρωπος, τι είναι αυτό που βλέπει η μηχανή, για να καταλάβει και να μας δώσει το σωστό αποτέλεσμα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, είναι πάρα πολλά τα δεδομένα, είναι εκατομμύρια αυτή τη στιγμή οι εξετάσεις που βάζουμε στις μηχανές δεδομένων, έτσι ώστε να τις εκπαιδεύσουμε με το σωστό τρόπο. Ναι. Και φυσικά υπάρχουν ακτινολόγοι, ακτινοδιαγνώστες, υπάρχουν μηχανικοί, υπάρχουν πάρα πολλοί επιστήμονες οι οποίοι εργάζονται. Ακριβώς αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Βλέπουμε ένα εντελώς καινούριο πεδίο. Ποιοι ασχολούνται με αυτό? Δηλαδή μπορεί κάποιος γονιός να πει στο παιδί του σήμερα ότι είναι ένα πεδίο επαγγελματικής αποκατάστασης. Ναι. Και να πω εγώ έτσι και από τη μεριά του ιατρικού συλλόγου, έρχονται συνέχεια μηνύματα από ξένες χώρες. Μήπως μπορούμε να βρούμε κάποιους ακτινοδιαγνώστες και ακτινολόγους, γιατί δεν υπάρχουν πια. Ναι. Και τώρα καταλαβαίνω, γιατί είναι ένα τεράστιο πεδίο εξειδίκευσης που ο καθένας μπορεί να απορροφηθεί. Ποιοι λοιπόν από τα επαγγέλματα που ξέρεις εσύ που ασχολείσαι, ποιος μπορεί να ασχοληθεί με αυτά, με την εκπαίδευση των μηχανών? Τώρα περισσότεροι αυτοί που ασχολούνται είναι προγραμματιστές, είναι άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται με το computer vision, το λένε. Ουσιαστικά δηλαδή ξέρουν τον τρόπο να προγραμματίσουν τις βάσεις δεδομένων για να μπορέσουμε μαζί με νευροεπιστήμονες, με ακτινοδιαγνώστες. Είναι πάρα πολλές οι ειδικότητες που ασχολούνται σε αυτό το κομμάτι συνδυαστικά για να μπορέσουν να βγάλουν αυτό το αποτέλεσμα. Δηλαδή οι μηχανικοί των υπολογιστών, οι προγραμματιστές θα εκπαιδεύσουν τους αλγόριθμους, το software. Ο καθένας δηλαδή έχει ένα κομμάτι, ένα ρόλο. Mm-hmm. Κάποιοι νευροεπιστήμονες, ας πούμε, θα εκπαιδεύσουν τις μηχανές αυτές, θα πούν ότι αυτό είναι ένας όγκος, αυτό είναι όχι. Οπότε θα βάλουν και αυτοί το λιθαράκι τους, θα βάλουν τα δεδομένα που χρειάζεται. Ένας ακτινοδιαγνώστης θα δώσει και αυτός τις δικές του γνώσεις πάνω στο software, έτσι ώστε όλοι μαζί να καταφέρουν να δημιουργήσουν τις βάσεις δεδομένων που χρειαζόμαστε, ναι, για να πάρουμε το αποτέλεσμα αυτό. Γιατί είναι ένα πεδίο δόξης λαμπρό από ό,τι βλέπω. Ναι. Είναι, ασχολούνται χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι παγκοσμίως αυτή τη στιγμή σε αυτό το κομμάτι. Είναι πολύ δύσκολο. Υπάρχουν άνθρωποι όπως είναι ο κύριος Νίκος Παπανικολάου, που είναι και από τα μέρη μας, είναι από την Τολεμαϊδα, ο οποίος είναι στην Πορτογαλία αυτή τη στιγμή και ασχολείται με τον όγκο, τον καρκίνο του προστάτη, με ευρωπαϊκά προγράμματα, σε ερευνητικό κέντρο, ο οποίος κάνει πάρα πολύ σοβαρή δουλειά. Ο κύριος Παπανικολάου τι έχει τελειώσει, με τι ασχολείται? Βιοιατρικός μηχανικός, ασχολήθηκε με μαγνητική τομογραφία, είναι δηλαδή διδάκτορας, είναι στο Τσαμπαλιμάου, άμα το λέω σωστά, ερευνητικό κέντρο στην Πορτογαλία εδώ και αρκετά χρόνια, και τώρα έχει αρκετά χρόνια ασχολείται με την εκπαίδευση των μηχανών αυτών, των βάσεων δεδομένων, για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τους άντρες στην καρκίνο του προστάτη. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, να πάμε και σε ακόμα μία. Τώρα εδώ, σε αυτήν την εικόνα, ουσιαστικά εκπαιδεύουμε για τον καρκίνο του προστάτη. Μάλιστα. Πάλι με τα δεδομένα της μαγνητικής τομογραφίας, με το σκιαγραφικό που χορηγούμε, υπάρχουν και, όπως θα δείτε πάνω, κάποια χαρακτηριστικά, γενετικά χαρακτηριστικά,
και προσπαθούμε να συνδέσουμε και να ενώσουμε όλα αυτά τα δεδομένα τώρα με τις πρωτεΐνες, με τα δεδομένα της μαγνητικής τομογραφίας, έτσι ώστε όλα μαζί, μορφολογικά, με την, βλέπετε ένα που λέει kinetic κέρβας, ουσιαστικά αυτό είναι οι καμπύλες οι οποίες θα πάρουμε εμείς από τη μαγνητική τομογραφία, από το σκιαγραφικό. Οπότε βλέπουμε τη συμπεριφορά του σκιαγραφικού στον μαστό, πώς προσλαμβάνει, πώς αποβάλλει το σκιαγραφικό. Βάζουμε πάλι όλα τα δεδομένα στο software, στο πρόγραμμα που έχουμε και μας δίνει κάποια στιγμή ένα αποτέλεσμα το οποίο θα βοηθήσει πάλι το γιατρό να πάρει τις κατάλληλες αποφάσεις. Σαν να γίνεται ένα ογκολογικό συμβούλιο. Κάπως έτσι, ναι. Ας το πούμε έτσι. Ναι. Σαν να γίνεται ένα, σαν να είναι πολλοί επιστήμονες μαζί και ο άλλος να είναι βιολόγος, ο άλλος να είναι... Μπράβο. Σαν να καθιστά ένα... Ουσιαστικά, ναι. Υπάρχουν διαφορετικές απόψεις, οι οποίες προσπαθούμε να τις συνδέσουμε όλες μαζί. Στατιστικά. Ακριβώς. Εντάξει. Και από ό,τι καταλαβαίνω, αυτό είναι από SPSS. Αυτό το διάγραμμα, ναι, μάλλον, ναι. Από όσοι έχουμε λίγο ασχοληθεί. Ναι. Αυτό πρέπει να είναι ένα στατιστικό αποτέλεσμα. Έτσι. Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρον. Ωραία. Εδώ θα πάμε λιγάκι πάλι στο machine learning, στην εκμάθηση των μηχανών. Είναι κάποια μοντέλα. Τώρα βλέπουμε μία μαγνητική σε εγκέφαλο. Ουσιαστικά παίρνουμε κάποιες ακολουθίες, κάποιες εικόνες που λέμε εμείς. Η τρίτη εικόνα που έχει τα χρώματα είναι ουσιαστικά, έχουμε δώσει το σκιαγραφικό και βλέπουμε τη συμπεριφορά ενός όγκου στο χρόνο. Παίρνουμε αυτά τα δεδομένα, τα βάζουμε δίπλα στο segmentation που λέει στην ποσοτικοποίηση. Οπότε εκεί πέρα αρχίζει τώρα η μηχανή, το software, να εντοπίζει τη μάζα αυτή, να κάνει ένα περίγραμμα, ναι, και να προσπαθεί να καταλάβει τι είδους όγκος είναι, τη μορφολογία του. Δηλαδή παίρνει από τον όγκο, όπως βλέπουμε στη διαφάνεια, βλέπει το σχήμα, έτσι. Την ένταση που δίνει το σκιαγραφικό, ακριβώς, την υφή, και το filter based. Ουσιαστικά είναι τώρα σε αυτό το κομμάτι που έχουμε πάει εκεί κάτω, ουσιαστικά παίρνει τα δεδομένα που είπαμε που έχει ήδη σαν πρόγραμμα, ναι, και προσπαθεί να τα εντάξει πάνω στην μαγνητική τομογραφία, έτσι ώστε να πάρει τον όγκο, τη μορφή του και όλα αυτά που είπαμε και να το διαμορφώσει. Να βγάλει μόνο τη μάζα, σαν να τραβάει απ' έξω τη μάζα, απ' έξω από την εικόνα και να αρχίζει σιγά σιγά να την αναλύει. Και την αναλύει εκθετικά, λογαριθμικά, αυτό σημαίνει. Ναι, ναι. Αυτός είναι ο τρόπος ουσιαστικά που παίρνει τα δεδομένα και προσπαθεί τώρα να τα εντοπίσει και να τα επεξεργαστεί. Μάλιστα. Και τώρα το machine learning. Και ουσιαστικά εδώ είναι το τελευταίο κομμάτι, όπου έχει πάρει όλα τα δεδομένα που χρειάζεται από τη μαγνητική τομογραφία τη συγκεκριμένη και αρχίζει τώρα το Pi, που λέει στην αρχή, είναι το Python, δηλαδή το πρόγραμμα, το οποίο ουσιαστικά είναι τα πρώτα δεδομένα που παίρνει. Είναι 0 και 1 που χρησιμοποιεί ένας υπολογιστής. Ουσιαστικά παίρνει δηλαδή όλα τα δεδομένα, προσπαθεί να τα βάλει σε ένα πλαίσιο, το best parameter που λέει το grid, ουσιαστικά τα βάζει σε ένα πλαίσιο για να μπορέσει τώρα εικόνα-εικόνα, τομή-τομή, δεδομένο-δεδομένο, να τα βάλει σε ένα μοντέλο και με αυτό τα μοντέλα που έχει ήδη εκπαιδευτεί να βγάλει το αποτέλεσμα. Αποτέλεσμα, ναι. Μάλιστα. Εξαιρετικά. Ναι. Για να συνεχίσουμε. Τώρα, με την τεχνητή νοημοσύνη, με το Artificial Intelligence, ασχολούνται πάρα πολύ. Ακόμα και το ChatGPT, αν βάλουμε κάποια δεδομένα, αν του ζητήσουμε κάτι, ακόμα και αυτό θα μας δώσει κάποιες ερμηνείες.
Τι εννοείς, τι εννοείς εδώ πέρα, τι... Θα πούμε, θα ανοίξουμε... Καταρχήν, να πούμε τι είναι το chat GTP. Είναι ουσιαστικά... τα προσωπικά δεδομένα. Όχι ακόμα. Όχι. Το chat GPT ουσιαστικά είναι μία... Μπαίνουμε σε ένα database, το ίντερνετ. Ναι. Ανοίγουμε μία ιστοσελίδα. Ναι. Γράφουμε chat GPT. Και εκεί πέρα μπορούμε να ρωτήσουμε ό,τι θέλουμε. Δηλαδή, από το πώς γίνεται ένα φαγητό, μέχρι το πώς γίνεται μία μαγνητική τομογραφία. Ουσιαστικά αυτό είναι ένα ελεύθερο λογισμικό, ναι, το οποίο είναι, ακόμα χτίζεται, mm-hmm, αλλά μπορεί να σου δώσει, έχουν γίνει, να φανταστείς, έχουν γίνει διπλωματικές μέσω του ChatGPT. Δηλαδή ένας φοιτητής έβαλε τα δεδομένα που χρειαζόταν για την εργασία του και του βγάλε ολόκληρη διπλωματική εργασία το πρόγραμμα αυτό του ChatGPT. Α, δηλαδή μπορούμε να... Αυτό είναι free, μπορούμε να, ναι, οποιοδήποτε μπορεί να το χρησιμοποιήσει. Είναι ανεύκολο. Από το πώς δημιουργείται, πώς μπορούμε να φτιάξουμε ένα φαγητό, να σου πει όλη και τη συνταγή, να σου τα πει όλα. Και είναι και στα ελληνικά, έτσι. Ναι. Δηλαδή δεν μας περιορίζει η γλώσσα. Και φυσικά και στο χώρο της ιατρικής εννοείται ότι και εκεί δίνει κάποιες λύσεις, δίνει κάποιες προτάσεις. Σύμφωνα με αυτά που έχει εκπαιδευτεί πάντα, έτσι. Μάλιστα. Λοιπόν... Άρα μπορούμε, δηλαδή έτσι όπως το βλέπω εδώ πέρα, ότι μπορούμε να βελτιώσουμε την ακτινολογία χρησιμοποιώντας το chat GTP και την τεχνητή νοημοσύνη. Mm-hmm. Ναι, αυτό είναι ένα software το οποίο χρησιμοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη για να μας δώσει κάποια δεδομένα. Μάλιστα. Τώρα, υπάρχουν πάρα πολλά software τα οποία προσπαθούν αυτή τη στιγμή να δημιουργηθούν σε όλο τον κόσμο. Υπάρχει και για συγκεκριμένα για medical imaging που είναι software. Αλλά όλα αυτά είναι ακόμα στο ερευνητικό κομμάτι. Δηλαδή δεν μπορούμε να πούμε ότι έχουμε φτάσει στο σημείο που, που δεν χρειαζόμαστε ένα γιατρό. Είναι αυτό δεν το συζητάμε καν. Η τελική απόφαση είναι ενός γιατρού. Ό,τι δεδομένα πάρουμε θα είναι για τη βοήθεια και για την έξτρα αξιοπιστία και την ταχύτητα ενός αποτελέσματος. Μάλιστα. Αυτό είναι δεδομένο. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν ευρωπαϊκά προγράμματα τα οποία... Αυτό το European Union, τι είναι το πρόγραμμα? Ουσιαστικά είναι ένα, το Horizon 2020 αφορά τέτοιου είδους προγράμματα, είτε είναι ερευνητικά, είτε είναι βελτιστοποίηση της ποιότητας ζωής των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχουν 5 μεγάλα ευρωπαϊκά προγράμματα τώρα, όπως είναι το Χαμηλέον, όπως είναι το EU Canimats, που αφορά την ογκολογία. Υπάρχει το Pro Cancer, είναι το πρόγραμμα που σας είπα που τρέχει ο κύριος Παπανικολάου. Το Incisive, που είναι πάλι AI Toolbox, είναι για να μπορούμε να πάρουμε κάποια δεδομένα από εκεί και να τα χρησιμοποιήσουμε. Υπάρχει το Pre-Image, το οποίο αφορά τα παιδιά. Είναι για την απεικόνηση, δηλαδή, το Medical Imaging για τα παιδιά. Είναι για την απεικόνηση, να μας βοηθήσει, όπως ήταν η ακτινογραφία που είχαμε δει πριν. Ναι, ναι. Βέβαια, αυτά τα 5 προγράμματα είναι σε αυτό το European Union Horizon. Ναι, είναι επιδοτούμενα προγράμματα. Ναι. Έχουν επιδοτηθεί για να μπορέσουν να κάνουν, να συνεχίσουν αυτή την έρευνα. Είναι πολύ αξιόπιστες έρευνες, δηλαδή μπορώ να σας πω ότι είναι σε πάρα πολύ καλό σημείο. Έχουν φτάσει σε... να εντοπίζουν με μεγάλη ακρίβεια, είτε αφορά καρκίνο, είτε απλές παθολογίες του σώματός μας, που αφορούν το απεικονιστικό κομμάτι πάντα, έτσι. Mm-hmm. Είναι προγράμματα τα οποία θα σύντομα, πιστεύω, μέσα στην πενταετία σίγουρα θα έχουμε πολύ αξιόπιστα αποτελέσματα και θα βοηθήσουν πάρα πολύ το χώρο της ιατρικής. Και το άλλο, το UCAIM. Ουσιαστικά πάλι είναι, αφορά τον καρκίνο, την απεικόνιση του καρκίνου. Είναι ένας ευρωπαϊκός οργανισμός, το οποίο
Βοηθά και αυτός με τον τρόπο του τους ασθενείς, τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να είτε με πληροφορίες είτε με προγράμματα τα οποία βγαίνουν κατά καιρούς, όπως είναι τις φόβες γεννηματά που ήταν για την απεικόνηση. Mm-hmm. Υπάρχουν τέτοιου είδους προγράμματα τα οποία επιδοτούν, βοηθούν κράτη, οργανισμούς για να, να βοηθήσουν τον απλό πολίτη. Τώρα, για να λίγο να... Σε αυτό το chat GTP είναι mm-hmm. αυτό που χρησιμοποιούν καμιά φορά και οι μαθητές και κάνουν μόνοι τους την εργασία. Ακριβώς. Αυτό δεν είναι. Ακριβώς αυτό. Ακριβώς αυτό. Τώρα ναι, το... πλέον έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Μάλιστα, είχα διαβάσει κάποτε έναν φοιτητή, τον κατάλαβε ο καθηγητής του στο πανεπιστήμιο και βοηθάν. Όλα αυτά τα εργαλεία είναι για να μας βοηθήσουν να κάνουμε καλύτερη την ποιότητα ζωής μας και φυσικά να μας βοηθήσουν να είμαστε ταχύτεροι σε οτιδήποτε κάνουμε. Αλλά πρέπει όλα αυτά βέβαια να έχουμε στο πίσω μέρος του εγκεφάλου μας ότι έχουν εκπαιδευτεί από ανθρώπους. Δηλαδή πάντα υπάρχει ένα ποσοστό λάθος. Ναι. Γι' αυτό το λόγο και η τελική απόφαση στο οτιδήποτε και αν δει ένας γιατρός ή οτιδήποτε κάνει θα είναι, η τελική απόφαση θα είναι του γιατρού, μάλιστα, του ανθρώπου. Ναι, το χρησιμοποιούν αυτό μαθητές και εκεί που λες τώρα, πού ξέρει αυτός τόσα πολλά πράγματα, ναι, για τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, ας πούμε, ή για τον ΟΗΕ ή για αυτό, και το παίρνουν είναι, από εκεί. Είναι... Απλά και αυτά εύκολα, όμως, να πούμε ότι θέλουν έτσι μια σωστή διαχείριση. Μπορεί, μπράβο, να τα χρησιμοποιούν, γιατί όχι, αλλά άλλο να είναι ένα εργαλείο για να βρω... Πρέπει να κρίνουμε τις πληροφορίες που παίρνουμε έτσι ώστε να πάρουμε εμείς την απόφαση αν θα τις χρησιμοποιήσουμε ή όχι. Ναι, ναι. Εντάξει. Υπάρχει και η ηθική στην τεχνητή νοημοσύνη. Ουσιαστικά, αυτό ήθελα λίγο να δούμε, το κομμάτι της ηθικής. Ουσιαστικά... Ακριβώς, μόνο του προέκυψε τώρα αυτό, έτσι δεν είναι. Έτσι ακριβώς. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η μόνη, πώς να το πούμε, ήπειρος, η μόνη... Οι χώρες που έχουν πάρει την απόφαση να μπορέσουν να εντάξουν ένα νόμο ο οποίος θα προστατεύει τους πολίτες. Νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μόνο μπορεί να το κάνει πλέον. Ναι, παρόλο που η Αμερική είναι πολύ πιο μπροστά, η Κίνα είναι πάρα πολύ μπροστά στην σε ηθική. Αυτό το κομμάτι, στην τεχνητή νοημοσύνη. Στερούν στην ηθική έχουν. Έτσι ακριβώς. Έχουν τα θεματάκια τους αυτές οι υπηρεμένες. Ναι, γι' αυτό το λόγο και ευτυχώς η Ευρωπαϊκή Ένωση έτρεξε πολύ σε αυτό το πράγμα. Μας έδωσε κάποιους νόμους, κάποιους περιορισμούς που είναι σημαντικοί, γιατί δεν μπορούμε να ξεφύγουμε. Δηλαδή, πρέπει να υπάρχουν περιορισμοί, φυσικά, ναι, γιατί τα προσωπικά δεδομένα των ασθενών είναι πολύ σημαντικά και δεν μπορεί η οποιαδήποτε εταιρεία, ιδιωτική εταιρεία, να τα χρησιμοποιήσει προς όφελός της, γιατί τα δεδομένα πλέον είναι πιο ακριβά από το χρυσό. Οπότε... Ναι, σε αυτό το σημείο, εντάξει, λίγο το έχει παρακάνει κιόλας. Έχουμε ξεφύγει, δηλαδή. Ναι. Δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε γιατροί μεταξύ μας, γιατί δεν μπορούμε να ανοίξουμε τα αρχεία, δεν μπορούμε να... Ναι. Είναι πρέπει λίγο... να υπάρχουν οι περιορισμοί, αλλά πρέπει να, ναι, να υπάρχει και η ευελιξία, ναι, που χρειάζεται για τα δεδομένα αυτά. Πρέπει να υπάρχει κάποια ευελιξία, όπως ακριβώς το είπες. Ναι, ναι, στην ηθική, αλλά και κάποια ευελιξία. Μην ξεφεύγουμε ότι τώρα... έρχεται ο ηλικιωμένος στο γιατρείο και πρέπει να τον βάλουμε να υπογράφει όλη την ώρα. Σου λέει και τι με βάζει αυτή τώρα να υπογράψω. Θα μου καθαρίσει το αυτή και θα με βάλει να υπογράψω και όλα. Δεν είναι. Τι να υπογράψω. Έτσι, αυτό είναι αλήθεια. Και εμείς που κάνουμε τόσες εξετάσεις, οι ασθενείς πρέπει να υπογράφουν μπροστά στη γραμματεία, πρέπει να υπογράφουν πίσω, πρέπει να υπογράφουν ένα σωρό χαρτιά τα οποία. Κάποια είναι σημαντικά, το καταλαβαίνω, αλλά το να ταλαιπωρείς κιόλας έναν ασθενή, έναν εξεταζόμενο συνέχεια με αυτόν τον τρόπο. Ίσως και να μην τον ταλαιπωρείς τόσο πολύ, να μην τον πειράζει, αλλά τον προκαλείς κιόλας να βάλεις στο μυαλό, τι θα με κάνουν αυτοί εδώ πέρα, γιατί με βάζουν και υπογράφω όλη την ώρα. Άντε, σε εσάς είναι μια εξέταση. Φανταστείτε τώρα να μπει στο ιατρείο του Ουρλά, να του καθαρίσει το αυτί, να είναι 80 χρονών και να του βάλεις να υπογράψει. Δεν θα υπογράψει, θα σε δει. Σου λέει, τι θα με κάνεις, γιατί με βάζεις να υπογράφω. Έχουμε ξεφύγει δηλαδή σε κάποια, ναι, θέματα. Είναι,
Δεν ξέρω αν έχουμε φτάσει στο σημείο ακόμα να μπορούμε να εντοπίσουμε κάποια και να είμαστε πιο ευέλικτοι σε κάποια τέτοια δεδομένα. Ακόμα νομίζω προσπαθούμε να. Ναι, πρέπει λίγο να γίνουμε. Εδώ είναι το νομικό κομμάτι. Πρέπει να γίνει περισσότερο ευέλικτο, δεν είναι. Αυτός πάει τα νεύρα όλων. Και βάζει και ιδέες χωρίς να υπάρχουν. Υπάρχουν, ναι. Χωρίς να υπάρχουν. Ναι, σε εμάς πολλές φορές υπογράφουν, τους ζητάμε να υπογράψουν και μας ρωτάνε τώρα γιατί θα πάθω κάτι και μου ζητάς να μην έχεις ευθύνη καμία εσύ. Ναι. Αλλά δεν είναι ακριβώς έτσι. Πρέπει να πάρουμε κι εμείς τα σωστά δεδομένα, να ξέρουμε ότι δεν γίνεται κάτι έτσι ώστε να... Είναι λεπτές οι ισορροπίες, είναι η αλήθεια. Ή ας πούμε... μου έχει τύχει να πάρω τηλέφωνο σε τράπεζα για να ζητήσω βοήθεια και να μου λέει πρέπει να ακούσετε τώρα τα προσωπικά δεδομένα. Ήθελα μισή ώρα για να ακούσω όλο το... Εντάξει, φυσικά. Δεν πρέπει να υπερβάλλουμε. Καλή, πολύ σωστή απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να βάλει μέσα την ηθική, αλλά να βάλει και κάποια όρια. Έτσι. Ναι, πράγματι. Μάλιστα. Λοιπόν, να μιλήσουμε λίγο και για την χρηματοδότηση των προγραμμάτων. Γιατί έχουμε στο μυαλό μας τον Bill Gates. Τον Bill Gates. Λοιπόν, πίσω από όλα αυτά τα προγράμματα, φυσικά, εκτός από τις κρατικές ή από τις ευρωπαϊκές επιχορηγήσεις, υπάρχουν και ιδιώτες φυσικά. Εκεί κολλάει κάπου και η ηθική, δηλαδή ο ιδιώτης θα χρηματοδοτήσει μια εταιρεία, ένα πρόγραμμα, ένα software, έναν επιστήμονα ο οποίος θέλει να κάνει πράγματα, αλλά υπάρχει και το ενδεχόμενο να θέλει να βάλει δεδομένα ή να θέλει να χρησιμοποιήσει τα δεδομένα των ασθενών, τις εξετάσεις, με τρόπο που να μην είναι τόσο διαφανής. Οπότε εκεί είναι ένα επίσης κομμάτι το οποίο αφορά την ηθική και τους νόμους οι οποίοι πρέπει να υπάρχουν έτσι ώστε να περιορίζουν την ελεύθερη μεταφορά των δεδομένων χωρίς σκοπό και χωρίς λόγο. Οπότε το να υπάρχουν ιδιώτες βοηθάνε εννοείται πάρα πολύ στο να μπορέσουν οι επιστήμονες να κάνουν, να τρέξουν πράγματα γιατί χρειάζονται αρκετά πάρα πολλά λεφτά για αυτό το σκοπό, αλλά να υπάρχουν και κάποιοι περιορισμοί στον τρόπο που θα διαχειρίζονται τα δεδομένα αυτά των ασθενών, τα οποία είναι πολύ ευαίσθητα φυσικά. Μάλιστα. Και να πάμε λιγάκι στην επόμενη διαφάνεια, το οποίο είναι πιο έτσι, τεχνολογική, πιο ευχάριστη. Αφορά τους ασθενείς, πάλι τους εξεταζόμενους, αλλά αυτή τη φορά το χρόνο της εξέτασης, την ποιότητα της εικόνας. Τώρα με τις καινούργιες τεχνολογίες που υπάρχουν, μπορούμε να βελτιώσουμε πολύ και την ποιότητα, αλλά και την ταχύτητα μιας εξέτασης. Δηλαδή, το να κάνουμε μία μαγνητική εγκεφάλου και να μειώσουμε 73% το χρόνο, και ταυτόχρονα να κρατήσουμε την ίδια ποιότητα της εικόνας, είναι μια πολύ μεγάλη υπόθεση, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν κουράζεται ο ασθενής, μειώνουμε τις πιθανότητες να κουνηθεί, γιατί όταν ένας ασθενής, ένας εξεταζόμενος είναι μισή ώρα μέσα στην... θα κουνηθεί. Όσο υπομονετικός και να είναι, θα κουνηθεί. Μειώνοντας όμως το 15-20 λεπτά, χωρίς να φυσικά να πειράξουμε την ποιότητα της εικόνας, τότε... όλοι μπορούν να τα αντέξουν, ακόμα και μικρά παιδιά. Ναι, γιατί βλέπω ότι λέει από 6 λεπτά που ήταν πήγες στα 3 λεπτά. Τρία λεπτά μπορείς. Ναι, και να πάρεις αξιόπιστα αποτελέσματα και με μεγάλη ακρίβεια φυσικά. Εδώ πέρα θα ήθελα να δείξω λιγάκι... Πολύ γενική εικόνα, είναι πολύ τεχνική, αλλά είναι ο τρόπος που παίρνουμε ουσιαστικά τα δεδομένα. Βλέπουμε εδώ πέρα τον τρόπο που λαμβάνει τα δεδομένα ένας μαγνητικός τομογράφος. Και εδώ στην άλλη μεριά είναι δύο εικόνες από ένα γόνατο, το οποίο είναι στο μισό χρόνο η εξέταση και ουσιαστικά η ποιότητα της εικόνας είναι... Είναι ίδια, ναι. Δεν αλλάζει τίποτα. Και φανταστείτε στο μισό χρόνο.
Μάλιστα. Από κάτω είναι οι επιστήμονες οι οποίοι ασχολούνται με... είναι δύο γιατροί, μάλλον τρεις γιατροί, συγγνώμη, βλέπουν τις εικόνες αυτές που χρειάζονται για να δώσουν το πόρισμα και βλέπουν ταυτόχρονα το πριν και το μετά. Mm-hmm. Πριν την επεξεργασία για να βελτιώσουμε την εικόνα και τη μετά, γιατί πρέπει να έχουν τα δεδομένα αυτά. Δηλαδή θα πάρουν μια εικόνα με και χωρίς την τεχνητή νοημοσύνη, τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, ουσιαστικά στην βελτιστοποίηση της εικόνας. Εδώ στη φωτογραφία κάτω οι συνάδελφοι είναι που φοράνε όλοι γιατροί, είναι που φοράνε γραβάτες. Είναι γιατροί, ναι. Mm. Και ο τελευταίος, ο κύριος με τη γραβάτα που φαίνεται προς το μέρος μας, ήταν και ένας προηγούμενος πρόεδρος του οργανισμού που είμαι. Μάλιστα. Στο SMRM. Μάλιστα. Έτσι κυκλοφορούν οι γιατροί στο εξωτερικό. Γι' αυτό τους έχουν σε... Ναι, είναι καθηγητές οι κύριοι, είναι σε μεγάλα ερευνητικά κέντρα στην Αμερική. Γιατί πόσοι από τους δικούς μας καθηγητές πηγαίνουν στη δουλειά με γραβάτες. Δεν συμβαίνει. Λοιπόν, ναι. Για να δούμε λίγο. Λοιπόν, εδώ είναι επίσης ένα πρόγραμμα, το οποίο είναι μόνο το αυτούσιο. Έχει εκπαιδευτεί, δεν είναι από κάποιο ερευνητικό κέντρο, αλλά είναι κάποιοι επιστήμονες οι οποίοι, όπως είπαμε, συναντήθηκαν, φτιάξαν το πρόγραμμα αυτό. Βελτιώνει πάλι, είναι μία οσφική μοίρα, μία μέση ουσιαστικά, η οποία στο μισό χρόνο και ίσως και στα 40% στο time reduction που λέει εδώ πέρα, έχει βελτιωθεί. Έχουμε την ίδια ποιότητα εικόνας με το 40% μείον στο χρόνο μας. Οπότε ουσιαστικά είναι ένα software το οποίο μπορεί εγώ να βάλω μία εικόνα και που να είναι κακή στο δικό μου μάτι, αλλά μετά την επεξεργασία όλα αυτά διορθώνονται. Μάλιστα. Και έτσι να καταλήξουμε δηλαδή έτσι και σε ένα συμπέρασμα, το συμπέρασμα της σημερινής, διαφάνεια. Η τελευταία διαφάνεια. Ακριβώς. Είναι όλα γίνονται για τον εξεταζόμενο, όλα γίνονται για τον ασθενή. Οι μαγνήτες πλέον είναι πιο φαρδοί, δεν είναι αυτό το στενό που μπαίναμε παλιά. Μικρά παιδάκια μπορούν να μπουν σε μαγνήτη χωρίς να τους ενοχλεί τόσο. Υπάρχει πλέον τηλεόραση την οποία μπορούν να βλέπουν ταυτόχρονα με την εξέταση και να μην είναι τόσο κλειστοφοβικό. Οι μαγνήτες είναι πολύ πιο φαρδοί, παλιά ήταν 60 εκατοστά το πλάτος, ενώ τώρα είναι 70, υπάρχουν και κάποιοι πιο καινούργοι, οι οποίοι είναι 80 εκατοστά. Οπότε όλα αυτά γίνονται για το όφελος του εξεταζόμενου, του ασθενή μας. Μάλιστα. Θυμάμαι η εκπομπή που είχαμε κάνει ήταν να μην φοβάται ο κόσμος το μαγνήτη. Ναι. Γιατί προσπαθούμε όσο μπορούμε και εμείς σαν τεχνολόγοι και οι συνάδελφοί μου να βοηθήσουμε τους εξεταζόμενους έτσι ώστε να νιώσουν άνετα, να είναι πιο ήρεμοι και να μπορέσουν να κάνουν σωστά την εξέταση, να πάρουν τα σωστά αποτελέσματα. Και η τελευταία μου εικόνα είναι από το διαγνωστικό κέντρο στο οποίο εργάζομαι, οι συνάδελφοί μου, τους οποίους ευχαριστώ πολύ. Εντάξει. Και εμείς τους ευχαριστούμε τους συναδέλφους. Πιστεύω ότι η περιοχή μας έχει ανεβεί πάρα πολύ διαγνωστικά. Ο νομός πάει πάρα πολύ καλά. Βλέπουμε ότι σε όλα τα διαγνωστικά μας κέντρα έρχονται και από άλλους νομούς. Δεν χρειάζεται εμείς να φύγουμε ούτε ακριβώς, από Κοζάνη, ακριβώς. Ούτε από Πτελεωμαΐδα να πάμε αλλού. Έχει ανεβεί πάρα πολύ το επίπεδο. Έχουμε όλα τα εργαλεία που χρειαζόμαστε και μάλιστα στο εργαστήριο που δουλεύω, ο δεύτερος μαγνήτης που εγκαταστάθηκε πριν 6 μήνες, το έχει μόνο το Ωνάσιο, το έχει το Παπα-Νικολάου και εμείς. Ναι. Το οποίο είναι ένα μηχάνημα dedicated για καρδιά, δηλαδή δεν υπάρχει καλύτερο μηχάνημα που να αφορά την απεικόνηση της μαγνητικής τομογραφίας της καρδιάς. Έχω μιλήσει με πολλούς συναδέλφους στο εξωτερικό, κάποια συνάδελφος η οποία είναι αφιερωμένη η ζωή της στην καρδιά, στη μαγνητική τομογραφία της καρδιάς, στην Αυστραλία, έχουν 5 από το συγκεκριμένο μηχάνημα, 5 συστήματα τέτοια. Ναι.
Είναι... Εγώ βλέπω έτσι κανένας πλέον από όποιο διαγνωστικό κέντρο δεν μου ζητάνε οι συνάδελφοι. Παλιά συνέβαινε, ας πούμε, ίσως να το κάνουμε στο Παπα-Νικολάου, φέρει την ναι. αξονική να τον κάνουμε και εδώ και αυτά, όχι. Τώρα βλέπω ότι η περιοχή γενικά έχει ανεβεί πάρα πολύ. Ναι, ναι, και είναι πολύ σημαντικό. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό, ναι. Και σε... Είναι, ναι, εγώ εντάξει, αισθάνομαι πάρα πολύ καλά σε αυτό ότι δεν μου ζητάνε πλέον να γίνουν στη ναι, Θεσσαλονίκη ναι. σε αυτό να και αλλάξουν, διαγνωστικό. Να αλλάξουν ναι, νομό. Ναι. Ίσα-ίσα βλέπω ότι έρχονται από άλλους νομούς πράγματι, εδώ πέρα. Συμβαίνει συχνά, ναι, ναι, το βλέπουμε κι εμείς. Εγώ νομίζω ότι κρατήσαμε έτσι το ενδιαφέρον των τηλεθεατών μας για ένα βράδυ έτσι ευχάριστα. Να συνοψίσουμε και να πούμε ότι η τεχνητή νοημοσύνη βοηθάει τον άνθρωπο. Δεν έχει αντικαταστήσει τον άνθρωπο. Πιστεύω ότι νομίζω ότι δεν θα γίνει κιόλας. Όχι, όχι. Δεν θα γίνει. Αν έχω ένα λεπτάκι μόνο, έχεις, βέβαια, λόγω του γεγονότος ότι έχω τη συνεργασία με τη Siemens, έχω δει αυτά που σκέφτονται και θέλουν να κάνουν οι μεγάλες εταιρείες στο μέλλον. Όλα αφορούν τον ασθενή. Η τεχνητή νοημοσύνη αυτό που θα προσφέρει είναι την ταχύτητα, την ευελιξία, θα προσφέρει την ακρίβεια στην διάγνωση, αλλά ακόμα και στον τρόπο που θα βοηθήσω εγώ έναν ασθενή να κάνει μια εξέταση με τον τρόπο που θα χειριστώ ένα μηχάνημα. Αλλά το τελικό αυτό που αφορά θα είναι τον ασθενή και η ποιότητα που θα μπορέσουμε να προσφέρουμε εμείς στο άμεσο μέλλον. Και όλο αυτό το λέμε για να λίγο να απομυθοποιήσουμε αυτές τις θεωρίες συνωμοσίας, έτσι. Κανένας δεν θα αντικαταστήσει κανέναν. Είδαμε πώς γίνονται όλα αυτά. Αυτά δεν γίνονται από μόνα τους. Αυτά τα προγραμματίζουν οι επιστήμονες. Και για να γίνει ένα τέτοιο software, στη διαφάνεια είδαμε πώς οι επιστήμονες έπρεπε πολύ να συνεργαστούν. Άρα δεν χάνονται θέσεις εργασίας, έτσι όχι, δεν είναι. Όχι. Ίσα-ίσα που δημιουργούνται ακριβώς ακόμη περισσότερες, ναι. γιατί χρειαζόμαστε ανθρώπους οι οποίοι να μπορούν να προγραμματίσουν, να ανταπεξέλθουν σε αυτού του είδους τις εργασίες, για να μπορέσουν να δημιουργηθεί όλο αυτό το πρόγραμμα, όλο αυτό το software. Τώρα δεν ξέρω αν στα σχολεία μας προετοιμάζονται μαθητές για κάτι τέτοιο. Μου φαίνεται λίγο... Δεν ξέρω, δεν ξέρω, μπορούμε να πούμε κάτι. Να σας απαντήσω για το χώρο της παιδείας, δυστυχώς. Γιατί βλέπουμε εντελώς διαφορετικά πράγματα και πόσο, δηλαδή, εντάξει, πώς παίρνουν βάσεις για κάτι τέτοιο, παίρνουν έναν επαγγελματικό προσανατολισμό για κάτι τέτοιο. Θεωρώ ή τα βρίσκουμε όλα μετά μέσα από τα μεταπτυχιακά μας, πιστεύω. Θεωρώ ότι είναι η εξέλιξη, δηλαδή θέλοντας και εμείς θα προσαρμοστούμε όλοι σε αυτό το πράγμα. Αυτά. Να σας ευχαριστήσω έτσι, να σε ευχαριστήσω Γιώργο που πιστεύω κάναμε μια πολύ ενδιαφέρουσα εκπομπή. Να ευχαριστήσω τους τηλεθεατές που καθίσανε αρκετή ώρα και παρακολούθησαν την εκπομπή. Μπορούμε να τη δούμε και σε επανάληψη την Τετάρτη το μεσημέρι και για τους πρωινίους τύπους 6 ώρα το πρωί την Πέμπτη. Δεν έχουμε κάτι άλλο να προσθέσουμε. Να ευχηθούμε καλή χρονιά. Καλή χρονιά και από μένα. Υγεία σε όλους. Υγεία σε όλους και πρόληψη. Καλύτερο. Έτσι. Και πάνω απ' όλα πρόληψη. Πρόληψη σε όλους τους τομείς. Εμείς εδώ θα είμαστε και αυτή τη χρονιά να σας το θυμίζουμε. Από τον Ιατρικό Σύλλογο Κοζάνης, το Top Channel και τον κύριο Μπουζαλή, καλό σας βράδυ. Καλό βράδυ.